Πίτα μας θα υγρασιάσει πάρα πολύ και δεν θα βγουν τραγανά τα φύλλα. Το ρίμα υγρασιάσει, το έχεις ψάξει? Άμα υπάρχει. Άμα υπάρχει, υπάρχει, Πέτρο, το ξέρω. Άλλο ένα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το σπανάκι, θα το ανακατέψουμε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι, αν θέλετε, να το ψιλοκόψετε λίγο, που και αυτό δεν είναι τόσο απαραίτητο. Και έχουμε μία πολύ πολύ ωραία γέμιση. Τώρα εδώ πέρα έκανα ένα μικρό λάθος, γιατί δεν έχω δοκιμάσει πριν βάλω τα αυγά. Αυτό που σας έχω πει πάντα είναι στις γεμίσεις, όταν βάζουμε αυγά, πρώτα δοκιμάζουμε και μετά βάζουμε τα αυγά. Αλλά σίγουρα λίγο πιπεράκι θα το χρειαστούμε. Και πάμε να ετοιμάσουμε την πίτα. Μπράβο. Εσύ, Ελισάβετ, κάνεις πίτες? Πολλές. Παγόπιτες, λουκανικόπιτες. Όλα. Λουκανικόπιτες. Μα αν δεν ερωτήσετε, Πέτρο, πώς θα το κάνει? Πού θα το κάνει? Έλα μου, ντε. Την πίτα, την κότα και την κόμενα λέει με τα χέρια. Δεν έχω κότα. Προσθέσαμε και την πίτα, τώρα τα ξέραμε. Τη γαρίδα και τη γαρίδα με τα χέρια. Αυτά δεν τα ξέρω για τις γαρίδες. Εγώ μόνο για το κοτόπουλο, παιδιά, ξέρω. Τίποτα άλλο. Το κοτόπουλο είναι η κότα. Καλά κάνει. Γιατί δεν μπορώ να πω και τίποτα άλλο. Άρα στην κόμενα πας με μαχαιροπύρωνο. Αυτά είναι. Εσύ καλά κάνεις, γιατί μέσα στην τριάδα προσθέτεις και την παντόφλα. Την κόμενα, την κότα, την παντόφλα και την πίτα. Δεν πιάνουμε ποτέ με τα χέρια. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ταψάκι και τώρα θα σας λύσω αυτή την απορία που σας είπα στην αρχή.